Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι μου. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα μου έδωσανε κουλουγκίθα κίτρινη και για να μην το χάσω, θα το φτιάξω σήμερα να το κάνω με πίτης. Γιατί το σπίτι μου χωρίς σπίτι δεν γίνεται. Λοιπόν, εδώ χτυπάει λίγο ήλιος, θα πάω λίγο από εκεί. Τώρα είμαστε καλά. Θα τη φτιάξω την κολογγίθα μου. Λοιπόν, για να φτιάξω την κολογγίθα, κολογγιθόπιτα θα φτιάξουμε. Θα ρίξω λάδι καλό, ηλιόλαδο. 100 γραμμάρια. Να τα αφήσω λίγο να συσταθεί, να κάψει λίγο. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε, εγώ εδώ πέρα είμαι μόνη και έχει πολύ ωραία και υπέροχη μέρα έξω και εγώ κλείνομαι εδώ τώρα να το φτιάξω την πίτα μου γιατί άμα θα τα αφήσω θα χαλάσουν. Θα χαθώνει μετά και τι σπιτάμε, εγώ θα το φτιάξω κατευθείαν. Ας είναι να έχω και να μην το ψήσω, θα το βάλω στο κατάψυκτη να το παγώσω και να έχω το χειμώνα. Οπότε ώρα θέλω, παράδειγμα, να έρχεται ένας επισκέψης, θα βγάσω να το ξυπαγώσω και το βάζω το ψήνω στο φούρνο. Πάντα έχω πίτι στο αυτό μου, στο καταψυκτή μου. Λοιπόν, να συσταθεί και αυτό το λάδι. Και όποτε εγώ έχω και αυτά πολλούς φίλους και καλά με συνέχεια λέμε ελάτε για καφέ, ελάτε εκτός από αυτό ελάτε για καφέ και μοιράσουμε κιόλας, δεν μπορούμε να τα φάμε μόνοι μας. Λοιπόν, αφού συστάθηκε το λάδι μου, φίλοι μου, θα βάλω τα κολογγίθα. Ο άντρας μου το φτιάξει, το έκανε στο αυτό, είχε μια μηχανή. Σας το έδειξα και άλλη φορά, που είχε μια μηχανή, τα βάζει μέσα και δεν χρειάζεται ρίντερ, τα βάζει έτσι και το κόβει έτσι, να, έτσι όπως είναι τώρα. Για σαλάτα, για πατάτες, λαχανικά, παράδειγμα, λαχανά, καρότα, τα βάζει μέσα και είναι εύκολη. Έχουμε την ευκολία μας. Συστάθηκε το λάδι μας, το βάλα μέσα. Τώρα θα το απνίσω λίγο. Για να μαλακώσει. Βλέπετε, φαίνεται εδώ. Λοιπόν, θα αφήσουμε και ρίχνω φίλοι μου το σάχαρι μου, το σαχαρίτσα μου. 150 γραμμάρια, όπως νομίζετε, άμα θέλετε να μην είναι πολύ γλυκό, βάζετε 100 γραμμάρια. Θα αφήσουμε και βάζουμε και τη κανέλα. Ένα κουταλάκι κανέλα. Περίπου 30 γραμμάρια. Όσο έχει κουταλάκι, 30 γραμμάρια, 20 γραμμάρια. Λοιπόν, το αφνίσω έτσι. Έτσι, νομίζω. Και τώρα το σβήνω το μάτι στην κουζίνα. Καπνίσουμε καλά. Αυτά φίλες και φίλοι, γιατί όταν θα τα αφήσω πιο πολύ στο μάτι,
θα βγάλει υγρά. Λοιπόν, αυτά τώρα θα τα βάλω στην άκρη τώρα. Να το βγάλω από το μάτι. Αυτά έτσι το ετοιμάσω. Το αφήνω να κρυώσει και τότε θα το κάνω με την πίτα, να κρυώσει πρώτα για να μην το κάψω με το αυτό, τα φύλλα. Δηλαδή το ζυμάρι που θα το ανοίξω. Εγώ θα ανοίξω το αυτό, το ζυμάρι. Οπότε καλά είναι. Λοιπόν, θα ανοίξω το ζυμάρι τώρα, θα σημώσω και τα λέμε. Σας έδειξα και άλλη φορά πως κάναμε το ζυμάρι. Ήταν πολύ εύκολο. Ελπίζω να το καταφέρνετε κι εσείς. Λοιπόν, τα λέμε. Τελικά φίλες και φίλοι, το έβαλα μόλις το έκανα αυτό, με το έριξα ζάχαρη και τα μισά, έβγαλε ζουμί, έβγαλε υγρά και οπότε το έβαλα στην στραγγιστήρι και τώρα θα προστίσω καρύδια, τα έχω κάνει στο μόλτι. Πολύ ωραίο γίνονται. 2 κουτάλια. 3 κουτάλια. 3 κουταλιές καρύδια έβαλα. Και αν έχετε σταφίδες μπορείτε να συμπληρώσετε, να βάλετε σταφίδες αν σας άρεσε. 3 κουταλιές καρύδια. Αλλημένο καρύδια. Και το ανακατεύω έτσι και η γέμιση μου είναι έτοιμη. Αυτά φίλοι μου είναι. Για να μην το χάσω πρέπει να το κάνω τώρα. Λοιπόν, συνεχίσουμε το ζυμάρι μας φίλοι μου. Έτσι να τα πίσω στην άκρη και να ανοίξω με το ζυμάρι μας. Κάνω το μπαλάκι. Ωραία. Σας άδειξα και άλλη φορά πως ανοίγω τα φύλλα μου, πως ανοίγω τις πίτες, τα φτιάχνω μόνη μου τα φύλλα μου. Αφήσω λίγο στην άκρη αυτό για να μπορώ να μαλακώσει και το ανοίγω μετά έτσι πιο εύκολο. Παίρνω άλλο κομμάτι, το κάνω στρόγγυλο έτσι. Λοιπόν, είναι λίγο δηλαδή δικό, αλλά είναι πολύ ωραίο φίλοι μου να ανοίγεις φύλλα. Εγώ το έμαθα από την πιφερά μου, το έμαθα από την κουμπάρα μου. Λόγιο ζυμάρι κάνει, πως φτιάχνει και με εύκολο τρόπο καμιά φορά. Με δείχνει, τα ανοίγω με το αυτό, με το πανί. Τα ανοίγω με αυτό, με τα δάχτυλά μας, χωρίς πλάστη. Αυτό τώρα. Ξεκουράστηκε καλά το ζυμάρι. Εσύ.
θέλω να το ανοίξω πιο ψηλό. Όταν το ανοίγεις πιο ψηλό, γίνεται πιο ωραίο τα φύλλα, τα μαγκανό. Εσείς τι λέτε, πώς το βλέπετε? Εύκολο δεν είναι? άμα δεν έχετε δουλειά και θέλετε να περάσετε την ώρα σας. Εγώ με την πιτερά μου παλιά την περίσευε τα ζυμάρια και τα έπαιρνα στο σπίτι και προσπάθησα να το κάνω. Εγώ λέω έτσι το κάνει, αλλιώς το κάνει μου. Και τα άνοιγα στο σπίτι. Το στρώνομαι καμιά φορά, το πατάω έτσι, το στρώνομαι. Έγινε, μεγάλωση. Μπορείς να το μεγαλώσεις κι άλλο άμα θέλεις. Απλώς θέλεις να το ανοίξεις πιο πολλές φορές για να μεγαλώσει τα φύλλα. Ναι, πώς το βλέπετε? Και ακόμα μεγαλώνει και μεγαλώνει όταν θέλετε και γίνεται πιο ψηλό. Συστρέπει, φίλοι μου, έφτασε μικρή εδώ και μπορείς να το μεγαλώσεις ακόμα, το στρώνεις λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι τα φύλλα μου. Πώς το βλέπετε, και μπορείς ακόμα να το μεγαλώσεις άμα θέλεις. Έτσι το παίρνεις και το απλώνεις το τάψι, λαδώνεις το τάψι και το βάζεις αυτό έτσι. Και ακόμα φίλοι μου, άμα θέλεις μπορείς να το μεγαλώσεις ακόμα έτσι. Να το, είδες πως μεγάλωσε και το βάζεις από δύο μεριά. Και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Μπορείς να το μεγαλώσεις κι άλλο. Ε, καλό. Να και τα φύλλα. Ψηλό, πολύ ψηλό. Ναι, λοιπόν. Τώρα να το γεμίσω και θα το κάνω με πίτα, φίλοι μου. Λοιπόν, εδώ τώρα, τι θα κάνω εδώ τώρα. Να το λαντώσω. Εδώ είναι το λαντάκι μου. Το λαντώνω έτσι. Όπως είπαμε, σπορίλιο. Έτσι, το γερνάμε έτσι. Εδώ θα βάλω τη γέμισή μου. Και θα βάλω τη γέμισή μου, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι. Εδώ. Έτσι. Λοιπόν. Επειδή θέλω να το βάλω ακόμα πιο πολύ, να γίνει πιο γλυκό το αυτό μου, πρέπει να βάλω ζάχαρη, φίλοι μου. Βάζουμε το ζάχαρη για να είναι πιο γλυκό και εδώ και εδώ. Το
μαζεύουμε έτσι. Έτοιμη η πίτα μας, αγαπητοί μου. Θα το βάλω στο ταψάκι, αυτό. Να το λαντούσω το ταψάκι μου όμως. Εδώ θέλω να την πω. Εδώ. Λοιπόν, το λαντώνω λίγο το ταψάκι μου. Αυτά. Και το βάζω με... Παιδόν, επειδή αυτό είναι μυγαλότσικο, το μαζεύω έτσι. Πώς θα το πιάσω, το μαζεύω έτσι και το βάζω εδώ, αγαπητοί μου. Βάλω και λίγο αυτό πάλι απάνω, να μην ξεραθεί. Να η πιτούλα μας. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε πάλι. Έτσι εδώ τα πίνουμε. Ξανά εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ζυμάρι μου. Λοιπόν, τα είδατε πως είναι τόσο απλό, εύκολο. Αρχή να έχουμε την φίλησή μας. Και όταν βλέπετε ότι κολλάει, ρίχνουμε αλευράκι και ανοίγουμε ξανά. Ξανά και το δεύτερο φίλο, φίλες και φίλοι. Το στρώνουμε λίγο έτσι να είναι στρογγυλάδα, να είναι όμορφα. Έτσι. Κάναμε τον δεύτερο φύλλο, αγαπητοί μου. Θα το μεγαλώσω. Θέλω να το μεγαλώσω. Λοιπόν, με το πλάστη. Με αυτό το πλάστη, τα στενά, μπορείς να το ανοίξεις τα φύλλα σου με αυτοί που ανοίγουν οι φύλλα έτσι πως είναι ρολό. Έτσι όπως το κάνω. Με αυτό το πλάστη χρησιμοποιεί. Γιατί με το μεγάλο και κοντρό που είναι κοντό και κοντρό δεν μπορείς να το δουλέψεις. Δεν μπορείς να το ανοίξεις όπως το ανοίγω εγώ. Εκείνο αλλιώς το ανοίγεις με εκείνο το πλάστη. Εκείνο μόνο έτσι μπορείς να το ανοίξεις. Μόνο έτσι μπορείς να το ανοίξεις με κοινό το κοντό.
Δεν μπορείς να κάνεις, δηλαδή, ρολό. Όταν λέω ρολό. Όταν λέω εγώ ρολό, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Γιατί είναι μεγάλο, δεν μπορείς να το γυρίσεις όπως το θέλεις. Ενώ με αυτό το πλάστη, το στινό, το κάνεις όπως το θέλεις. Να, μεγάλωσε το φύλλο μας. Είναι πολύ ωραίο. Στινό και κοίτα, πολύ λεπτό. Πολύ λεπτό. Τα λέω λεπτό, ορίστε. Πολύ λεπτό. Λοιπόν, μπορείς να το κάνεις ακόμα πιο λεπτό, άμα θέλεις. Το σπρώχνεις έτσι λίγο. Και το κάνεις πιο λεπτό. Βλέπετε πόσο λεπτό είναι, ε? Φαίνεται και τα δάχτυλά μου. Έτσι, φίλες και φίλοι, έτσι ανοίγουν αυτά τα φύλλα. Υπάρχουν φύλλα που τα ανοίγουν, λαντώνεις τα δάχτυλά σου. Τα λαντώνεις τα δάχτυλά σου και τα ανοίγεις έτσι. Το ανοίγεις με τα δάχτυλά έτσι και το μεγαλώνεις. Πώς το βλέπετε? Είναι, κάνεις τα χέρια σου, λαντώνεις τα χέρια σου. Πέσεις, δηλαδή, πέσεις. Λοιπόν, τώρα εγώ, τώρα, θα το γεμίσω τώρα. Θα το λαντώσω όμως, θα βάλω το σπορελιό μου. Λοιπόν, βάζω το σπορελιό μου ξανά, αλεύω, αλεύω, αλεύω. Αλεύω. Το γερνάω λίγο έτσι και εδώ, για να βάλω τη γέμισή μου. Αγαπητοί μου. Λοιπόν, η γέμισή μου είναι αυτά εδώ. Αγαπητοί μου. Λοιπόν, τώρα, όπως σας είπα, θα βάλω και λίγο ζαχαρίτσα. Για να είναι λίγο πιο γλυκό, γιατί έτσι το θέλουμε εμείς. Είναι επιδόρπιο. Επιδόρπιο είναι, φίλοι μου. Εντάξει, να τα. Λοιπόν, το φέρνω πάλι εδώ. Οπ. Συμπληρώνω το αυτό, την πίτα. Λοιπόν. Φίλοι μου, η πίτης μου είναι έτοιμο για ψήσιμο. Λοιπόν, θα βάλω, τώρα θα το λατώσω. Εδώ αυτά που δεν έβαλα, να μην είναι ξέρω, για να είναι τραγανό. Τώρα θα το ψήσω, το άναψα το φόρνο μου στο 180-190. Μπορείτε να το ψήσετε αναλόγως στην κουζίνα σας. Λοιπόν, τώρα ελπίζω να σας άρεσε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τώρα θέλω να την κόψω. Θέλω να την κόψω, γιατί μετά δεν μπορώ να το κάνω κομμάτι μετά. Μετά θα είναι φρέσκο, θα είναι τραγανό και σπάνω. Οπότε τώρα θα το κόψω να είναι κομμένο. Για να μπορώ να το βγάλω, να το ξεκολλήσω και να μην σπάσω. Σπάνω, γιατί είναι τόσο τραγανό όταν είναι φρέσκο και σπάνω εύκολα.
Έτσι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τώρα στο φούρνο. Άναψα το φούρνο όμως στους 190. Θα το βάλω να ψηθεί γρήγορα. Φίλοι μου, λοιπόν, ψητική η πίτα μας, βλέπετε. Αυτά εδώ είναι σπανακό τερόπιτα. Απλώς δεν θέλω να το ψήσω, να το βάλω στο κατάψυκτη, να έχω ώρα ανάγκη. Λοιπόν, επίσης, αυτά εδώ είναι περίσσι ψάνε. Θα το βάλω και αυτό στο κατάψυκτη να είναι όταν θέλω να το βγάλω. Το βάζω στο τάψι και το ψήνω. Λοιπόν, κοίτα, στο έχω έτσι, το έχω στο μεμβράνι, το τύλιξα στο μεμβράνι και όταν θέλω να το βγάλω να το ψήσω, το βγάζω από το μεμβράνι και το βάζω στο τάψι όπως το θέλω. Θέλω να είναι ίσια, θέλω να είναι κολοράκι έτσι, όπως το θέλουμε φίλες και φίλοι. Το βάζω μες στο τάψι. Απλό τώρα είναι να το βάλω να μπει στο κατάψι. Και αυτή είναι η πίτα μας. Λοιπόν, θα το κόψουμε και να το δοκιμάσουμε. Θα το κόψουμε να το δοκιμάσουμε. Αλλά είναι πολύ ζεστό τώρα, επειδή τώρα μόλις το βγάλα. Κοίτα από εδώ στην γωνία θα πάρω λίγο, αγαπημένοι μου. Κοίτα τι ωραία που ψήθηκε, πάνω κάτω. Αλλά δεν μπορούμε να το φάμε γιατί είναι συστό, να μην καώ. Εντάξει, αυτά είναι το vlog μου σήμερα. Από τότε που έμαθα να κάνω τη σπίτι μου, να κάνω το αυτό μου, τα γλυκά μου, τα κουλούρια μου, τη τούρτα μου. Άλλο πια δεν αγοράσω στο αυτό, στο ζαχαροπλαστείο. Οι πίτες δεν αγοράσω, φτιάχνω μόνη μου. Και είμαι τόσο...